Μαζί μας είναι ο Σταύρος Κεύβος, υποψήφιος με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στην Β' Περιφέρεια Αθηνών. Τον καλωσορίζω. Κύριε Σκεύο, γεια σας. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, για ποιον λόγο επιμένετε να κατέρχεστε στις εκλογές, αν και γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά σας είναι εξαιρετικά χαμηλά. Σήμερα είναι απόλυτη ανάγκη να προβληθεί ένα πρόγραμμα σωτηρίας, όπως λέμε εμείς, ναι, για τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους νέους. Και με αυτή την έννοια, απέναντι στα διλήμματα που είναι και εκβιαστικά περί της χρήσιμης ψήφου, εμείς λέμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε και να τοποθετηθούμε με κριτήριο μια χρήσιμη επιλογή, δηλαδή να ενισχύσουμε μια επαναστατική οργάνωση όπως είναι και η ΟΚΔΕ, η οποία με πρόγραμμα και σχέδιο παλεύει σταθερά μέσα στους αγώνες για να φτάσουμε μέχρι και τη νίκη αυτών των αγώνων και την επιβολή μιας εργατικής διεξόδου και λύσης από την κρίση. Δεν το έχουν αναλάβει αυτό το έργο διάφορα άλλα κόμματα στον χώρο του μαρξισμού-λενινισμού, τα οποία ενδεχομένως και να είναι στην κυβέρνηση σε λίγες μέρες. Θέλω να πω δηλαδή για ποιον λόγο... Καταρχάς, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε... Καταλαβαίνω το ιδεολογικό σας στίγμα, αλλά από την άλλη μεριά το μεγάλο συνήθως δεν υποτάσσει τις μικρότερες φιλοδοξίες. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο ενδεχομένως, ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε μέσα στην αριστερά τη θέση σας, δεν θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο και θα ήταν πιο ευνοϊκό όλα αυτά που σχεδιάζετε να τα κάνετε σε μια διακυβέρνηση, ας πούμε, ευρύτερα αριστερή? Ναι, εμείς κατανοούμε την ελπίδα δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων κόσμου για μια απαλλαγή από τη σημερινή κατάσταση και φυσικά δεν μας στεναχωρεί καθόλου όταν πάρα πολλοί άνθρωποι απεγκλωβίζονται από τα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή την ελπίδα και αυτόν τον πόθο μπορεί κανείς ή θα πρέπει να την εμπιστευτεί όπου να είναι. Συγκεκριμένα στο χώρο της αριστεράς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το ΚΚΕ για παράδειγμα ακολουθεί μια καταστροφική πολιτική που διασπά τους αγώνες και από εκεί και πέρα υγνύει δυστυχώς τα εκτρώματα των σταλινικών δικτατοριών. Ενώ από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι βέβαια και το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας όλο το πρόγραμμά του προσπαθεί να κάνει έναν ανέφικτο συνδυασμό πέρα των εργαζομένων, των φτωχολαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας από τη μια μεριά και από την άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αγορών που είναι η διεθνής τοκογλήφη ουσιαστικά των καπιτών, ληστών και των πλουσίων. Αυτός είναι ένας συμβιβασμός δυστυχώς ανέφικτος και που γι' αυτό το λόγο θα προβεί σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. Θα αποβεί, ναι. Με αυτή την έννοια εμείς κριτήριο μιας χρήσιμης επιλογής, δηλαδή με ποια δύναμη, με ποιο πρόγραμμα μπορούμε να ενισχύσουμε τους αγώνες, να τους υψώσουμε μέχρι το επίπεδο που χρειάζεται για να μπορέσουμε να νικήσουμε. Αγώνες γιατί και νίκη, για ποιον σκοπό, κύριε Σκεύο? Ναι, είναι τόσο βαριά η καταστροφή που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν κοινωνία και σαν λαός και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, που χρειάζονται κάποια ριζικά μέτρα, όπως τα λέμε εμείς αντικαπιταλιστικά, που να χτυπήσουν όσο το δυνατόν το κακό στη ρίζα. Δηλαδή καταρχάς χρειάζεται η άμεση κατάργηση των μνημονίων, χρειάζεται η διαγραφή του χρέους, δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε ή θα έχουμε σχολεία, νοσοκομεία και πόρους για να κάνουμε επενδύσεις και θέσεις εργασίας ή θα πληρώνουμε ζάπλου τους τοκογλύφους ντόπιους και ξένους. Απλώς θα σας διακόψω, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ ωραία τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλα αυτά, αλλά κάποιος πρέπει να παράγει και πρωτογενώς, δηλαδή προϊόντα. Ακριβώς, τα οποία... Ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή η οικονομία, λόγω της καπιταλιστικής και ιδιωτικής φύσης της, είναι βραχυκυκλωμένη από πλούσιους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια θησάβριζαν με τον ιδρώτα μας και τώρα το έχουν ρίξει στην κερδοσκοπία και κλείνουν τα εργοστάσια, υπολογίζοντας απλά να κερδίζουν από μισθούς που μειώνονται συνέχεια και από αυτό που θα λέγαμε γενικά ένα μνημονιακό καθεστώς. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να επιβάλλουμε κατά τη γνώμη μας την ακριβώς αντίθετη πορεία, ένα αντιμνημόνιο, ένα αντίστροφο μνημόνιο όπως το ονομάζουμε εμείς. Και ποιος θα το χρηματοδοτεί αυτό? Αυτό θα χρηματοδοτηθεί καταρχάς από την επανεκκίνηση της οικονομίας που θα επιβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με απλά λόγια, ξανανοίγοντας οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τα εργοστάσια τα οποία έκλεισαν
οι καπιταλιστές, ξανακινώντας οι ίδιοι την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που έχει κλατάρει, και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από ένα κρατικό μηχανισμό ο οποίος έχει γίνει γραφειοκρατικός, δυσκίνητος, διεφθαρμένος και κοιτάζει μόνο τα προνόμια του. Χρειάζεται κατά τη γνώμη μας αυτό που εμείς ονομάζουμε παντού εργατικός και κοινωνικός έλεγχος, δηλαδή επιτροπές εργαζόμενων και καταναλωτών που θα ξανακινήσουν την οικονομία με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας μικρής Ελλήνης. Να σας ρωτήσω, εγώ τώρα που μας φέρει σε μια ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τι να κάνουμε, ύψιστη προτεραιότητα η επιβίωση και η σωτηρία των εργαζομένων και της νεολαίας, και πράγματι στις σημερινές συνθήκες το Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει ένας απικιακός γυρλομανδίας που δεν σε αφήνει ούτε να αναστάνεις και σε καταστρέφει. Ωραία, να σας πω, άρα εγώ έκανα πάρα πολύ καλά που πήγα στη Μάνη και έχω πάρει δύο προβατάκια, τώρα μεγαλώνουν και, γιατί έχω και προοπτικές αυτή η αγορά μου. Φαντάζομαι ότι θα μπορώ να επανεκκινήσω την οικονομία σε κανένα μήνα που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε. Όχι, έχετε δίκιο με το ερώτημά σας. Είναι δύσκολο να περιγραφούν όλα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, ναι, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Μιλάμε για την εθνικοποίηση και τον τραπεζικό έλεγχο στις μεγάλες μονάδες και τους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Το πρόβλημά μας προφανώς δεν είναι τα δύο προβατάκια στη Μάνη. Είναι όμως για παράδειγμα το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αν δεν εθνικοποιήσουμε με εργατικό έλεγχο το τραπεζικό σύστημα, μάλιστα, που άλλωστε γνωρίζουμε όλοι ότι έχει στρωθεί με δεκάδες δισεκατομμύρια κρατικές αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή κρατικές, είναι τύπης κρατικές, άλλωστε μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους ξαναδόθηκαν σε σκανδαλώδεις τιμές στους ιδιώτες. Και μάλιστα δεν επιτελούν και το ρόλο που υποτίθεται σε μια ελεύθερη αγορά, όπως μας λένε, θα έπρεπε να κάνουν. Μάλιστα. Δηλαδή να παρέχουν ρευστότητα, να δίνουν επενδύσεις. Αντίθετα, και το γνωρίζετε πολύ καλά, τι κάνουν, προσπαθούν να επιβιώσουν παρασιτικά με αποπληρωμή των χρεών από φτωχοποιημένους δανειολήπτες, με κατασχέσεις σπιτιών και πάει λέγοντας. Κύριε Σκεύο, αν δεν βάλουμε έναν έλεγχο εκεί, δεν μπορούμε και να ελέγξουμε ούτε και που πάνε τα κεφάλαια, ούτε κύριε και τους προδιαθέτες. Κύριε Σκεύο, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να κλείσουμε με μία φράση σας, αλλά ειλικρινά μία, διότι μας το επιβάλλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κατανοητό. Θέλετε να πείτε λοιπόν μία φράση προς τους ψηφοφόρους, για ποιον λόγο πρέπει να ψηφίσουν ΟΚΔΕ? Ναι, επειδή είμαστε μια επαναστατική οργάνωση που προωθεί με πρόγραμμα και σχέδιο την ενίσχυση των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας, επειδή ο σοσιαλισμός για τον οποίο αναφερόμαστε σαν διέξοδο δεν έχει καμία σχέση με τα εκτρώματα που γνωρίσαμε του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή των σταλινικών δικτατοριών, και επειδή πέρα από αυταπάτες για την ανακύκλωση ενός πολιτικού προσωπικού και κάποιων διεφθαρμένων και σάπιων αστικών θεσμών, η επόμενη μέρα απαιτεί σύγκρουση με τους καπιταλιστές, τους πλούσιους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αγορές. Και σε αυτή χρειαζόμαστε μια επαναστατική δύναμη για να μπορούμε να νικήσουμε. Αυτό είναι το νόημα της ενίσχυσης του δικού μας ψηφοδελτίου. Ευχαριστώ και να πω ότι αύριο στις 18:30 στο Πολυτεχνείο έχουμε την κεντρική μας εκδήλωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκεύο. Ήταν ο Σταύρος Σκεύος, υποψήφιος με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στη Β' Αθηνών.